όταν τα υλικά εκπέμπουν σως. Ας υποθέσουμε πως ένα υλικό ξεκινάει τη ζωή του ως υπεράνοχο με τις καλύτερες μηχανικές ιδιότητες. Ακόμα και σε αυτό το σενάριο υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι μπορούν εν τέλει να το οδηγήσουν σε αστοχία. Αυτοί οι παράγοντες συνδέονται με την ανθεκτικότητά του. Τα συνήθη υλικά, δηλαδή το πλυσμένο σκυρόδερμα και ο κατασκευαστικός χάλιβας, υπόκεινται τόσο σε περιβαλλοντικές φθορές όσο και σε κακές κατασκευαστικές πρακτικές, οι οποίες επηρεάζουν την ανθεκτικότητά τους και τελικώς τη συμπεριφορά τους. Στις περιβαλλοντικές συνθήκες εντάσσονται η υγρασία, η θερμοκρασία, καθώς και η παρουσία χημικών διαβρωτικών στο νερό. Όλοι οι διαβρωτικοί μηχανισμοί χρειάζονται νερό. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται τόσο το ποσοστό νερού κατά τη μίξη του σκυροδέρματος, όσο και τα επίπεδα υγρασίας της ατμόσφαιρας κατά τη σκυροδέτηση. Το σκυρόδερμα αποτελείται από οξύδια του αζεστίου, οξύδια του πυρητίου και οξύδια του αργυλίου και του σιδήρου. Οι χημικές ουσίες που μπορεί να είναι διαλυμένες στο νερό ή που μπορεί να δεσμευτούν από την ατμόσφαιρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το διοξείδιο του άνθρακα, το οξυγόνο καθώς και διάφορα άλλα. Γι' αυτό τα προβλήματα με το σκυρόδερμα αφορούν σε μεγάλο ποσοστό τη διαπερατότητά του ή αλλιώς το πόσο εύκολα μπορεί να δεσμεύει τους παθογόνους παράγοντες κατά τη σκυροδέτηση. Όταν σκυροδετούμε, παγιδεύονται φυσαλίδες αέρα μέσα στο σκυρόδερμα, οι οποίες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την δόνηση. Όσο πιο πολλές όμως μείνουν διαθέσιμες, θα δεσμεύσουν νερό και μαζί με αυτό τις διαβρωτικές ουσίες, οι οποίες θα απελευθερωθούν όταν βρεθούν στις κατάλληλες συνθήκες, εκθέτοντας έτσι το σκυρόδερμα σε ρηγματώσεις χημικής μορφής. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη νερού στους πόρους του σκυροδέρματος μπορεί να οδηγήσει σε ρηγματώσεις μηχανικής μορφής, αφού το νερό διαστέλλεται όταν ψύχεται. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, η αύξησή της επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις καθώς και την απότομη εξάτμιση του νερού από το τσιμέντο κατά τη σκυροδέτηση. Επίσης, ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα για το σκυρόδερμα είναι η ενανθράκωση. Η ενανθράκωση είναι μια χημική διεργασία η οποία συμβαίνει μεταξύ του οξυδίου του άνθρακα της ατμόσφαιρας και του υδροξυδίου του αζεστίου του σκυροδέρματος και έχει ως αποτέλεσμα την αποσάρθρωση ή το σάπισμα του σκυροδέρματος. Όσον αφορά το χάλιβο οπλισμού, ο κύριος μηχανισμός προστασίας του είναι το σκυρόδερμα. Η διάβρωσή του προέρχεται είτε από την δίσδυση χλωριόντων, δηλαδή διαβρωτικών ουσιών στο χάλιβο από το σκυρόδερμα, είτε από το μηχανισμό της ηλεκτρόλυσης, λόγω της ύπαρξης νερού στους πόρους του σκυροδέρματος. Σε περίπτωση φωτιάς, αν μελετήσουν το ζεύγος χάλιβο-σκυρόδερμα, θα παρατηρήσουν πως μετά τους 600 βαθμούς Κελσίου η αντοχή του φτάνει στο μισό της αρχικής. Το ίδιο ισχύει και για τον κατασκευαστικό χάλιβο. Τα προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου στη σύγχρονη εποχή δεν σχετίζονται με την αντοχή των υλικών, αλλά με την ανθεκτικότητά τους. Και ένα υπεράντοχο υλικό δεν σημαίνει πως είναι και ανθεκτικό. Ανθεκτικό είναι ένα υλικό το οποίο μπορεί και αντιστέκεται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις χωρίς να επηρεάζεται η αντοχή του. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν τα συνεργεία καθώς και οι επιβλέποντες μηχανικοί. Και οι δύο αυτοί παράγοντες παίζουν τον καθοριστικότερο ρόλο στη συμπεριφορά και μακροζωία μιας κατασκευής. Για παράδειγμα, η ενανθράκωση σε ένα καλό σχεδιαστικά σκυρόδερμα μπορεί να φτάσει το 1,5 εκατοστό σε βάθος στην επιφάνεια του σκυροδέρματος. Με αυτό δεδομένο και ανάλογα την φύση της κατασκευής, η επικάλυψη του οπλισμού, δηλαδή η απόσταση μεταξύ του χάλιβα και του εξωτερικού στρώματος σκυροδέρματος, μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερο πάχος όπως περιγράφεται στους κανονισμούς σχεδιασμού. Όπως είδαμε, ξύνοντας μόνο την επιφάνεια των υλικών, χρειάζονται τεράστιες και πολύπλευρες γνώσεις για τη σωστή εκμετάλλευσή τους. Το μέλλον των υλικών στοχεύει τόσο στον περιορισμό των διαθέσιμων πρώτων υλών, όσο και στην βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της ανθεκτικότητάς τους. Γνωρίζοντας πως ο κατασκευαστικός κλάδος είναι υπεύθυνος για το 10% των παγκόσμιων ρήπων και το 7% της χρήσης του νερού, έχουμε στραφεί σε υλικά όπως το ανθρακόνημα για την κατασκευή ράφτων οπλισμού,
την ανακύκλωση του σκληροδέματος, καθώς και σε σκληρότερες νομοθεσίες για την ορθή και ασφαλή χρήση των υλικών. Η φύση δεν είναι ατελείωτη και εφόσον ζούμε σε έναν πεπερασμένο πλανήτη, οι πηγές είναι και αυτές πεπερασμένες. Σας ευχαριστώ και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Σιμουλάκι.